Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Αναστάτωση επικράτησε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου μετά το τηλεφώνημα για βόμβα στο τηλεφωνικό κέντρο του ομίλου της Κρήτη TV. Όπως είναι φυσικό, τα δικαστήρια εκενώθηκαν ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί καθώς και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Όπως αποδείχτηκε τελικά, βέβαια, επρόκειτο για μια κακόγουστη φάρσα, έτσι αφότου ολοκληρώθηκαν οι σχετικοί έλεγχοι, συνεχίστηκαν κανονικά οι εργασίες. Τη φρίκη του μπούλινγκ ζει ένας μαθητής δημοτικού σε χωριό του Ρεθύμνου, καθώς οι ομιλικοί του δεν διστάζουν να τον αποκαλούν τουρκάκι και να του ασκούν σωματική βία. Εικόνες μάλιστα τις οποίες καταγράφουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα το αγοράκι να μην πηγαίνει στο σχολείο, ενώ συγκλονίζει και η δήλωση του παππού του, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά πως δεν θα κάνουμε κι άλλο Βαγγέλη Γιακουμάκη. Μεγαλύτερος και φωτεινότερος από κάθε άλλη μέρα του 2019 θα είναι απόψε ο Δίας. Ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος θα βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο του από τη Γη και θα φωτίζεται πλήρως από τον ήλιο. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ονομάζεται αντίθεση και η επόμενη φορά που θα έχουμε την ευκαιρία να το απολαύσουμε θα είναι τον Ιούλιο του 2020. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.